σου βλέπεις την καινούργια τρόπο ψηφοφορίας? Με αυτή την ψηφοφορία, δηλαδή σίγουρα οι πρώτοι τρεις, τέσσερις, δεν ξέρω τι, μέχρι αν θα αλλάξει, είναι σίγουρο ότι θα παραμείνουν στο παιχνίδι για τις επόμενες εβδομάδες. Τι θέλεις, νικητή? Εγώ από την ομάδα μου, όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, θεωρώ δυνατό παίχτη τον Γιώργο Αγγελόπουλο και θα ήθελα πάρα πολύ να κερδίσει, αν είναι κάποιος να κερδίσει από την ομάδα μου και από την ομάδα των μαχητών. Δυνατοί παίχτες θεωρώ ότι είναι ο Κωνσταντίνος Βασάλος και ο Μάριος, ο τρελοκύπριος που λέμε. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Το χρώμα πάντως το διατηρείς ακόμα. Το χρώμα ακόμα διατηρείται. Εσάς σας φαίνεται έντονο. Φαντάστου ότι ήταν πολύ πιο έντονο. Αλλά δεν θα χρειαστεί να μαυρίσουμε για το καλοκαίρι. Ποτέ δεν είχες πρόβλημα με τα κιλά, αλλά έχασες κάποιο στο παιχνίδι. Ναι. Πήρες κάποια τώρα? Πήρα και με το παραπάνω πήρα. Πόσα? Πήρα. Τώρα είμαι παραπάνω από τα φυσιολογικά μου. Ναι, ναι. Αλήθεια. Ναι. Είναι όντως ότι μετά σας έρχεται η ανάγκη να τρώτε πολύ? Μετά είναι λίγο επικίνδυνο. Πρέπει να το προσέξεις, γιατί παθαίνει ένα σοκ ο οργανισμός σου, το οποίο φοβάται μην ξαναπεινάσεις. Και οτιδήποτε τρως το αποθηκεύει σαν λίπος, μη τυχόν ξαναπεράσεις κάτι εξίσου το ίδιο. Σας στεναχώρησαν κάποιες συμπεριφορές στο παιχνίδι, όταν τις είδες μετά εκτός? Εννοείται. Και με στεναχωρήσανε κάποια πράγματα και με χαροποιήσανε κάποια πράγματα. Αλλά έτσι είναι, ένα παιχνίδι είναι. Ο καθένας έχει τη δικιά του στάση, έχει τη δικιά του προσωπικότητα, έχει τη δικιά του αλήθεια. Απλά δεν θα ήθελα να μπω σε όλο αυτό και να αναλωθώ. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Είμαι ευγνώμων για όλο αυτό που έχει συμβεί μέσα από το παιχνίδι και προσπαθώ όσο μπορώ να το απολαύσω. Τελευταία ερώτηση. Πριν λίγο ο Στέλιος Χανταπάκης δήλωσε ότι ψυχράθηκαν οι σχέσεις σας επειδή αποκάλυψε λίγο το μισθό σου στους άλλους συμπαίκτες. Ίσχυε γι' αυτό? Κάποια προσωπικά θέματα τα μοιράστηκε. Τώρα μην μπούμε σε περιττέρω λεπτομέρειες. Είχε ακουστεί ότι αυτό που είχε πει η Ειρήνη τότε, ότι ο Χανταμπάκης είχε πει σε όλους τους άλλους κάτι που του είχε πει, ακούστηκε ότι ήταν ο μισθός της. Ναι, το τι έπαιρνε, ρε παιδί μου. Το τι έπαιρνε η Ειρήνη εκεί. Ναι, το τι έπαιρνε την εβδομάδα. Δηλαδή είχαν συζητήσει ως φίλοι, ρε παιδί μου, πόσα παίρνει εσύ, πόσα παίρνω εγώ. Και ο Χανταμπάκης πήγε σε όλους τους άλλους και είπε πόσα παίρνει η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Εγώ ξέρω ότι είναι και κάτι άλλο που δεν μπορώ να σα το πω στον αέρα. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Πιο προσωπικά θέματα. Δεν είναι μόνο αυτό, ναι. Όχι για την Ειρήνη, για άλλους εκεί μέσα και τέλος πάντων. Μια χαρά πάντως είναι. Όχι, αυτό με τον οργανισμό, παιδιά, είναι θέμα αυτό με τον οργανισμό, έτσι. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο οργανισμός σου λέει τρώω λίγο και το κάνει όλο λίπος. Είχε μάθει ο οργανισμός ότι... Ναι, όταν σοκάρεις... Πάθανε κατά παστία, ναι. Τον οργανισμό σου μετά συμβαίνει το αντίθετο. Γι' αυτό και λένε και για τις αυστηρές δίαιτες. Ότι μπορεί εκείνη το διάστημα να χάσει κάποια κιλά, αλλά μετά θα τα πάρει και να παραπάνω. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι με τις αυστηρές δίαιτες και αυτό το πράγμα. Αυτούς είναι σε ένα βαθμό. Τώρα με τον Μπό θα γίνει το κιλά του Μπό. Παιδιά, θα ξαναπάρει. Θα ξαναπάρει σίγουρα, ρε. Εντάξει, όχι τώρα. Ξέρουμε τι αξίζει στο πορτοχέλι. Στο πορτοχέλι θα δεν θα προλάβει να φύγει. Κοίταξε, οπότε αλλά... επειδή βλέπουμε ότι έκανε και κάποια γυμναστική. Του αρέσει κιόλα του Μπόι αυτό του έτσι τώρα. Ναι, τώρα τι ότι κάποια θα πάρει, θα τα πάρει. Και εκείνη το διέψευσε αυτό, ότι δεν ίσχυε ότι έκανε το σταυρό επειδή βλέπει τι κάμερε. Ναι, το διέψευσε και λέει βέβαια ότι θεωρεί ότι τον θεωρεί δυνατό παίκτη τον Αγγελόπουλο που θα ήθελε να κερδίσει. Παιδιά, είναι δυνατό. Και το Μάριο από τον Τρελό. Ναι, ναι, θα ήθελε να κερδίσει ο Αγγελόπουλο, λέει, αλλά είναι επίση δυνατή παίκτη ο Βασάλο και ο Μάριο. Πάντω δεν είναι τυχαίο ότι λένε τον Αγγελόπουλο όλοι και ο Μπό γενικότερα. Ότι... Καλά, παιδιά, όσοι φαίνεται, όσοι δεν ζηλεύουν τον Αγγελόπουλο λένε ότι θα κερδίσει ο Αγγελόπουλο. Αυτό τώρα είπε και τον Μάριο και τον. Επειδή είναι δυνατό. Είπε ότι είναι δυνατή παίκτη, δεν είπε ότι θέλει να κερδίσουν. Έχει διαφορά. Το να πει ότι θα είναι ο στο τελικό είναι λίγο αστείο. Θα είναι σίγουρα στο τελικό. Εντάξει, με αυτή την ψηφοφορία, από... το είπε και η Ειρήνη με την κατάταξη που υπάρχει, είναι λογικό οι τέσσερις πρώτοι να είναι στο τελικό, αφού θα φύγουν βάση κατάταξης. Οπότε ο Ντάνος σίγουρα θα είναι. Τώρα θα πάει σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια. Θα κάνει περιοδία. Έχει ήδη καινούριο τραγούδι. Έχει κυκλοφορήσει. Αυτή να πα, έτσι λέγεται. Και θα βγάλει φαντάζομαι. Δεν μου λέγατε εμένα. Η Ειρήνη ήταν συμμετάσχει σε ένα σχήμα στην παραλιακή μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, αλλά τελικά δεν έκατσε η φάση και θα είναι. Δεν τα βρήκαμε στο πρόγραμμα. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Υπήρχαν κάποιε διαφωνίε. Αλλά τώρα μπορεί να ήταν και η στιγμή να κάνει μια περιοδία. Καλύτερο να τη κάνει η περιοδία. Αναγνωρισμότητα που είχε τώρα. Ναι, μπορεί να ήταν και πολύ καλή κάνεις, στιγμή. Μπορεί να κάνει και τα δύο γιατί στο μαγαζί θα ήταν Παρασκευή Σάββατο. Τις άλλες μέρες θα μπορούσε να κάνει και τα live. Να ξεχωριστεί και λίγο η κοπέλα. Αχ, αχ. Να πάει και λίγο μήκο να μην το.